Η μεγαλύτερη ποσότητα δασμολόγητων καπνικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που έχει κατασχεθεί ποτέ έντοπισε η αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνίων. Τα μέλη τη δύναμη οδηγήθηκαν μετά από πληροφορίε σε αποθήκη ιδιοκτησία 57χρονου στην περιοχή Ομονία στη Λεμεσό, η οποία αποδείχτηκε ότι έκρυβε τεράστια ποσότητα καπνού και άλλων αδασμολόγητων προϊόντων. Όλα φαίνεται να προέρχονται από τα κατεχόμενα. Έγινε σχετική παρακολούθηση. Κατέληξα σε συγκεκριμένη αποθήκη, όπου από έρευνα που ακολούθησε στην παρουσία του 57χρονου έχει κατασκευτεί αυτή η μεγάλη ποσότητα. Μπορώ να πω ότι είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασκευτεί όσον αφορά δασμολογητά ήδη. Κατά την έρευνα που διενήργησαν λειτουργή του Τμήματο Τελωνίων, με τη συμμετοχή μελών του ΟΠΕ και του ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, εντόπισαν και παρέλαβαν 975 κιλά καπνού, 750.000 τεμάχια τσιγάρα και 81.000 θερμενόμενα τσιγάρα. Η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στι 52.000 ευρώ, ενώ οι διαφυγόντε φόροι και δασμοί από τα προϊόντα ανέρχονται στι 341.000 ευρώ. Ο 57χρονος φερόμενος ως ιδιοκτήτης της αποθήκης οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης 7 ημερών. Πρόκειται για πρόσωπο καλά γνωστό στις αρχές, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που τα μέλη τη αστυνομία του πέρασαν χειροπέδες για παρόμοια φύσεω αδικήματα.